Για παλιά από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Στο συγκεκριμένο review θα δούμε το Xiaomi Mi Max και μάλιστα την έκδοση με τα 4GB RAM και 128GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης. Πάμε να δούμε από πίσω το κουτάκι. 4G, 3G, 2G, κλασική Xiaomi, το Max από πάνω. 6,44 inches είναι η οθόνη, 16 MP πίσω, 5 μπροστά. 4800 mAh είναι ο τύπος της μπαταρίας, 7760 mAh είναι η μπαταρία του. Mi UI 652 Snapdragon, 2,5D και αυτά. Δεν γράφει κάτι άλλο και πάμε να ανοίξουμε το κινητό. Έχω όπως κλασικά κάνω τώρα τελευταία, για να κάτσω να εγκαταστήσω τα Antutu, να βάλω το Google account χωρίς να περιμένετε να βάλω το κωδικό κλπ. Το συγκεκριμένο κινητό της Xiaomi το λατρεύω. Δεν το έχω κρύψει στη στιγμή, σας έχω πει ότι δεν είμαι αντικειμενικός όταν με ρωτάτε για αυτό το κινητό, άμα είναι να το πάρω ή να το πάρω, γιατί εμένα η απάντηση είναι: άμα καλεί τις ανάγκες σου, πάρ' το με κλειστά τα μάτια. Το θέμα είναι ότι είναι ένα phablet και phablet με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν είναι ένα phablet στις 6 ίντσες, στις 5,7 ίντσες, είναι 6,44 ίντσες απόλαυσης. Τι γίνεται με το συγκεκριμένο κινητό? Το συγκεκριμένο κινητό δεν είναι το πιο πρακτικό να το πάρεις, να το βάλεις στη τσέπη, να το βάλεις στο τσαντάκι σου, να κάτσεις να το κουβαλήσεις ή να το κρατήσεις άμα έχεις μικρά χέρια. Αυτό το κινητό όμως δεν καλύπτει τις ανάγκες όλων σας. Άμα θες ένα 5 ίντσο κινητό, θα πας να πάρεις ένα 5 ίντσο. Άμα θες να πάρεις ένα 5,5, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Αλλά στα φάμπλετ, ειδικά με τόσο μεγάλη οθόνη, οι επιλογές είναι λίγες ή και να υπάρχουν αυτές του ανταγωνισμού είναι για πλάκα. Οπότε έχουμε ένα κινητό με 652, 4GB RAM, 128GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης. Και πάμε να δούμε λίγο τη συσκευή. Από ό,τι βλέπεις, είναι το λευκό με το χρυσό. Δυστυχώς, αυτή η παραλλαγή με τα 128GB δεν βγαίνει σε πολύ μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Συνήθως στα κινεζομάγαζα θα δεις αυτή την έκδοση να μονοπόλει, δηλαδή το λευκό με το rose gold από πίσω. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν υπάρχουν 5-6 διαφορετικά rose gold. Είναι ένα. Απλά, όταν πάει να το βγάλει φωτογραφία το μαγαζί ή όταν σας το δείχνω εγώ εδώ πέρα στην κάμερα με το δικό μου το φωτισμό, επειδή αυτή η πλάτη εδώ είναι μεταλλική, αλλιώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ από μια φωτογραφία, από ένα βίντεο ή ακόμα και από διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Οπότε το ξεκαθαρίσουμε, είναι αυτό εδώ το χρυσό μεταλλικό, δεν είναι rose gold με την έννοια του Le Max 2, ας πούμε, που είναι που ροζίζει πάρα πολύ, είναι χρυσό ελαφρύ. Χρυσό ασημί, πες το πως θες. Παιδιά, τώρα με τα χρώματα ξέρετε, άντρα, σήμερα δεν μπορώ να σας πω, είναι βραμάνι φούξια. Βλέπεις ότι η πλάτη χωρίζεται στα τρία, δεν είναι σαν το σχεδιασμό του Redmi Note 4 ή του Redmi 4 αντίστοιχα, που έχουν εδώ πέρα μια μικρή μπάρα και γίνεται πιο ομοιόμορφα η αλλαγή. Εδώ πέρα έχεις το πάνω και το κάτω κομμάτι που είναι πλαστικό. Και εδώ είναι η μεταλλική πλάτη. Η καμερούλα του, Dual Tone Flash, εδώ πέρα είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα, εδώ το logo το Mi. Και από κάτω έχουμε το ηχείο του, ένα ηχείο έχει, μην μπερδευτείτε πάλι με τις διπλές γρίλες. Εδώ είναι το μικρόφωνο, εδώ πέρα είναι η Micro USB, είπαμε δεν έχει Type-C. Εδώ πέρα είναι το πινάκι που βάζουμε και μας βγαίνει το SIM Tray. Το SIM Tray κλασικά παιδιά τα έχουμε πει. Μία Micro και μία Nano ή μία Micro και μία SD. Δυστυχώς με την πατέντα αυτή τώρα που κάνουν με τα SIM Tray που είναι hybrid, δηλαδή που βάζεις ή δύο κάρτες SIM ή μία κάρτα SIM και μία κάρτα SD, υπάρχει, είπαμε, η πατέντα που μπορείς να κόψεις μία κάρτα SIM, να πας να κολλήσεις πάνω MicroSD, αλλά δεν σας το προτείνω. Ναι, και δυσκολεύει τα πράγματα. Και αναγκαστικά κάποιος που θέλει το κινητό να έχει δύο SIM θα πάει και θα τα σκάσει για την πιο ακριβή έκδοση. Μαρκετινιές μας έχουν σπάσει τα νεύρα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Από πάνω είναι η θύρα των ακουστικών, το Noise Cancellation μικρόφωνο και το IRD Blaster του. Για να δούμε εδώ πέρα, Volume Rockers, Power Rocker εδώ πέρα στο πλάι, πολύ λεπτό. Ας το δούμε λίγο σε σύγκριση με το Xiaomi Redmi Note 2 που έχω εδώ πέρα στο πλάι, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα και σε πάχος. Είναι ελάχιστα πιο λεπτό αυτό εδώ πέρα. Και πάμε να κάνουμε το πρώτο boot. Τι είπαμε, έχω κάνει εγώ μια μικρή εγκατάσταση. Οπότε βγάζουμε τη ταινία. Κλακ. Και έχουμε μέσα τα Antutu, έχουμε τα Geekbench. Δεν θα κάθω να σας δείξω τώρα σε βίντεο. Ούτως ή άλλως για αυτό το κινητό έχω μιλήσει. Έχω δείξει την έκδοση 3.32, έχω δείξει 3.64. Το κινητό παραμένει το ίδιο. Είπαμε, η διαφορά είναι ότι το μοντέλο 3.32 έχει τον 6.50 που έχει το Xiaomi Redmi Note 3. Ενώ μόλις ανεβαίνουμε, πάμε στην έκδοση 3.64 και την 128, μπαίνει ο 6.52. Το πρώτο πράγμα που θέλω να δούμε είναι αυτό. Ότι συνήθως ξέρετε, σε αυτά τα κινητά πάνε οι εταιρείες και πάνε και τους βάζουν μια δικιά τους ROM εκεί πέρα της πλάκας, η οποία είναι μερικώς μεταφρασμένη στα αγγλικά, είναι περίεργη, δεν είναι official. Το συγκεκριμένο κινητό ήρθε με official ROM. Μόλις το μπούταρα, κατευθείαν πήγε, μου βγάλε εδώ πέρα και την ειδοποίηση, γιατί έχω και το Google account μου μέσα, πήγε και μου βγάλε την ενημέρωση αυτόματα σε MIUI version 8190 με BBD stable 1,3 GB. Οπότε βλέπεις, έβγαλα το screenshot εδώ πέρα όπως το κατέβαζα, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ότι πήγα εγώ και το σκάλισα ή έχω κάνει κάποια οποιαδήποτε άλλη διαφορά. Τα μενού, παιδιά, είναι βασικά εδώ πέρα. Με το Google Play Store έρχεται κανονικά. Μπορείς να κάνεις over the air update. Πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα κάτι. MIUI Global 8.1 Stable 8.109, Octa-Core Max τα 1.8, 4GB RAM και από τα 128GB είναι διαθέσιμα τα 116GB. Mi Max εδώ πέρα, Android version 6. Επίσημα, το Mi Max αυτή η έκδοση θα πάρει το Nougat, το Android 7 και θα είμαστε μια χαρά καλυμμένοι κατευθείαν από τη Xiaomi. SIM εδώ, Wi-Fi, Bluetooth, Personal Space. Πάμε να δούμε λίγο αυτό που λέγαμε για τις γλώσσες. Οπότε εδώ έχουμε additional settings και language and input και πάμε στο language. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα έχει από Ινδονησιακά, Μελαουιανά, Γερμανικά, Αγγλικά, 500 εκδοχές, Ισπανικά,
και Αμερικής και Ισπανίας, ξέρω εγώ, γαλλικά, Ουσμπεκιστάν, πορτογαλικά, σλοβένιτσα, πούτσκια, πούτσκια και τα ελληνικά. Παπ! Και βγαίνει και τα ελληνικά κανονικά με το update. Πάμε να δούμε εδώ πέρα μερικά πραγματάκια. Είπαμε τα παιδιά με το πληκτρολόγιο, επειδή πολλοί από εσάς μπερδεύεστε και να είναι μια ROM που είναι αγγλοκινέζικη, ας πούμε, μπορείς απλά στο Google το keyboard να πας να βάλεις σαν γλώσσα τα ελληνικά. Ή μπορείς να κατεβάσεις το swipe που έχει μέσα τα ελληνικά σαν λεξικό και σαν autocorrect και οτιδήποτε. Οπότε αυτό δεν σε περιορίζει. Άμα θες τα μενού και τις γλώσσες όλα στα ελληνικά, μπαίνεις και το φτιάνεις έτσι. Αφού αλλάξαμε τη γλώσσα κατευθείαν μας το άλλαξε, βλέπεις εδώ πέρα η διαφορά συνήθως, τη καταλαβαίνεις άμα είναι υψεύτο global από την global. Είναι αυτή εδώ, ότι εδώ πέρα στην ημερομηνία τουλάχιστον μπορεί ναι, να είναι τα μενού συλλογή, καιρός, ρυθμίσεις, έτσι στα ελληνικά, αλλά εδώ πέρα δεν μεταφράζεται. Ή όταν έρχεσαι εδώ πέρα, ας πούμε, εδώ πέρα σου λέει flashlight, δεν σου λέει φακός. Οπότε είναι αυτή η διαφορά. Τη φωτεινότητα την έχω βάλει στο full, μην drop εδώ πέρα λειτουργίες, στιγμιότυπο οθόνης, κλίσεις, έχει κάποιες βελτιώσεις. Έχω απενεργοποιήσει εγώ τα περίεργα τα μενού όταν έτρεξα τα benchmarks που μας δίνουν τις οπτικές βελτιώσεις τη Xiaomi, οι οποίες είχαμε πει όταν είναι να κάνουμε benchmark, τα απενεργοποιούμε για να δεις πού μπορεί να φτάσει το κινητό. Γιατί αυτά στο ψιλοκόβουν. Οπότε, Play Store εδώ πέρα. Έχω κάνει την εγκατάσταση του AnTuTu Benchmark και του Geekbench. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα να τα συγκρίνουμε. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, το σκορ που έπιασα εγώ με το AnTuTu ήταν 83.092 πόντι, δηλαδή ήταν γύρω στο range. Εδώ πέρα του Redmi Note 4 το περνάει, εντάξει, Google Nexus και εδώ πέρα κάποια άλλα κινητά, του Meizu το Pro πλησιάζει. Γενικά είναι σε αυτή την κατηγορία. Δεν μπορεί να φτάσει στις επιδόσεις φυσικά ενός κινητού με τον 820, ας πούμε, ή τον 821, αλλά προσπερνάει τον 650, είναι πάνω από το 1620 και είναι Snapdragon. Με ό,τι καλό και κακό συνεπάγεται με αυτή την αρχιτεκτονική ή με θέματα ROM. Οπότε να το ξέρεις αυτό, αυτό είναι το score εδώ πέρα. Πάμε να δούμε λίγο και το Geekbench. Εδώ είμαστε, Geekbench 4, το έχω τρέξει, history. Και στο Geekbench τα αποτελέσματα, 23 Ιανουαρίου είχα κάνει το τεστ, 1462 σε single core score και 3425 σε multi core score. Τι είπαμε, ήμασταν απογοητευμένοι όλοι με το Snapdragon τον 625, αλλά ευτυχώς όσο υπάρχουν αυτές οι επιλογές, ή έστω το 1620, είτε Snapdragon 650-652, προτιμάμε αυτούς. Το μεγάλο αγκάθι όμως στην αγορά αυτού του κινητού είναι η τιμή του. Αυτή τη στιγμή που τραβάω το βίντεο, στον Geekbench που το πήρα είναι στα 250 ευρώ. Σε αυτό το κομμάτι μπορεί να βγουν μερικοί και να μου πούνε, Σωτήρι, με 250 ευρώ. Εγώ πάω και παίρνω Mi 5 ή Mi 5S. Κάμε πάω να πάρω αυτό επειδή είναι μεγάλο και τέτοιο. Παιδιά, είναι όπως σας είπα. Είναι κάποιες παραχωρήσεις που κάνουμε ανάλογα τη χρήση που θέλουμε στο κινητό. Ας πούμε, μία επιλογή είναι και αυτή εδώ, το Elephone S7, που είναι περίπου στα ίδια λεφτά. Είναι δύο διαφορετικές συσκευές που καλύπτουν δύο διαφορετικές ανάγκες. Ας πούμε, το Elephone S7 που είναι 30 ευρώ πιο φτηνό έχει την 800. Αυτό δεν την έχει. Άλλος μπορεί να τρελαίνεται με το design, με τη σκέρτη επιφάνεια, ξέρω εγώ, του Elephone S7 και το Mi Max να μην του γεμίζει τόσο πολύ το μάτι. Άλλος μπορεί να θέλει πολύ μεγάλη οθόνη. Το Elephone S7 είναι 5,5 και πάει λέγοντας. Είναι ανάλογα τι θες. Το συγκεκριμένο κινητό και μάλιστα η 128 του η έκδοση είναι ένα κινητό, τουλάχιστον έτσι θέλω να το αποκαλώ εγώ, δουλειάς. Μπορείς να επεξεργαστείς τα εξελάκια σου, μπορείς να διαβάσεις ένα PDF εύκολα, μπορείς να διαβάσεις σημειώσεις σου, μπορείς να απολαύσεις βίντεο, γιατί οι 6,44 ίντσες είναι χορταστικές για να παραγωγή media. Οπότε παιδιά, επαναλαμβάνω αυτό που λέω βίντεο παρά βίντεο. Όλα είναι ανάλογα τις δικές σου ανάγκες. Άλλον τον βολεύει το Mi Max, άλλος θέλει το Elephone S7, άλλος θέλει το Mi 5 για να βγάζει φοβερές φωτογραφίες και να έχει φοβερές επιδόσεις. Οπότε περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. Να το πάρω, να μην το πάρω, μήπως να πάρω ένα Mi 5 στα ίδια λεφτά, μία ένα Mi 5S. Παιδιά, είναι όπως το έχω ξαναπεί. Ανάλογα τις ανάγκες σου, επιλέγεις το κινητό. Άμα θες ένα κινητό με τεράστια αυτονομία, το λέω και το ξαναλέω, 4.850 mAh. Ναι, δεν έχει τον 625 που θα είχαμε και χαμηλότερες επιδόσεις, αλλά ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία. Ναι, μεν δεν μπαίνει εύκολα στη τσέπη σου, αλλά αν θες ένα κινητό με το οποίο μπορείς πολύ εύκολα να επεξεργαστείς από ένα αρχείο Excel, να διαβάσεις ένα PDF ή τις σημειώσεις σου πολύ άνετα, να δεις εμένα που κάθομαι εδώ πέρα και κάνουμε τα review και κουνάω τα χέρια μου σαν το σπαστικό, ή θες τη τεράστια χωρητικότητα των 128GB και την έξτρα ταχύτητα που σου προσφέρουν τα 4GB RAM, γιατί έχεις σκοπό να βάλεις δύο κάρτες ενεργές σε ένα κινητό, τότε θα πας να πάρεις αυτό εδώ με κλειστά μάτια, μιας και δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Anyway, αυτά από μένα. Γεια σας.